Αγωνιστική του 5ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Ένα μάτς το οποίο η Μαύρη Θύελλα πρέπει πάση θυσία να το πάρει. Τώρα ο διαιτητής δίνει την σφυρίζει την έναρξη του αγώνα. Το Γουερέ, έξω τη μεγάλη περιοχή, κάνει τόσο το Γουερέ! Μπράβο Γουερέ, μπλοκάρει ο τροματοφύλακας της Βάρδας. Η πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα, στο 6ο λεπτό για τη Μαύρη Θύελλα με τον Πολ Γουερέ. Όμως ευτυχώς για την Καλαμάτα. Ξανά ο Κωνσταντινίδης κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Από τα αριστερά. Για να δούμε τον Κόκο εδώ. Είναι πάντα επικίνδυνος. Βγάζει την μπάλα. Να η Βάρδα επικίνδυνα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας. Δεν υπάρχει τίποτα φυσικά, έτσι. Κίνδυνα να δούμε. Εδώ πηδάει ο Τσουλάκος. Αφήνει την μπάλα πίσω. Γίνεται το σουτ. Φοβερή απόκρουση. Φοβερή απόκρουση. Πήγαμε εδώ να έχουμε κάτι καλό για τη Μαύρη Θύελλα. Στο 13ο λεπτό στο σουτ του Κουρέλα. Η Βάρδα γίνεται το σουτ. Όχι, δεν περνάει μπάλα. Αποκρούν οι αμυντικοί της Καλαμάτας. Γίνεται το σουτ. Γκόμες. Φοβερός ο Γκόμες. Γίγαντας. Γουέρε. Βλέπετε σαν σύμφωνα από εκεί. Νάτος ξανά. Νάτος κρατάει την μπάλα. Ζητάει φάουλ. Ζητάει πέναλτι. Ζητάει πέναλτι η Καλαμάτα, δεν το δίνει ο διαιτητής. Ο Κορίνθιος δεν δίνει ένα σπρόξιμο στο Γουέρε στο 19ο λεπτό. Καλογερόπουλος. Να η μπάλα στην μεγάλη περιοχή. Να το γκολ. Γκολ! Τσουλάκος! 1-0 για την Μαύρη Θύελλα! Φοβερή φάση διαρκείας στην περιοχή της Βάρδας! Και ο μεγάλος Τσουλάκος! Ο Τσουλάκος! Ο παιχταράς! Έκανε το 1-0! Ο Τσουλάκος! Ο Τζιοβάνι των φτωχών! Ο Τζιοβάνι των καλαματιανών! Σταύρος Τσουλάκος! Ο μεγάλος Τσουλάκος αποδεικνύει ότι η Μαύρη Θύελλα έχει και επιθετικό, έχει και σεντρεφόρ και βάζει και γκολ! Μαύρη Θύελλα! ΠΑΟ Βάρδας 1-0 στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, παρουσία 2.000 μελανόλευκων φιλάθλων που το έχουν κάνει πραγματικό Μαρακανά και όχι μαϊμού Μαρακανά. Νάτος ο Γουέρε, νάτος, κάνε τα μαγικά σου αγόρι μου, από εκεί φύγε μόνος σου. Κόρνερ, ο Γουέρε, ο Καλαματιανός Πελέ, ο Πολ Γουέρε. Κόρνερ, για να δούμε εδώ θα γίνει το 2-0, να την κεφαλιά, out για την Καλαμάτα, μια πολύ καλή φάση. Βραζιλιάνος εδώ, για να δούμε, ξέρει την παλίτσα του όμως, έτσι, είναι Βραζιλιάνος, ξέρει την παλίτσα του. Ρονκάτο εδώ προσπαθεί να βγει μπάλα για τον Τσουλάκο, είναι λέει offside ο Τσουλάκος. Υπάρχει διαφωνία εδώ αν είναι offside ο Τσουλάκος, μην αρχίσουμε τα σελιμικά κόλπα κύριε διαιτητές. Δεν ξέρουμε αν είναι offside, θα τη δούμε τη φάση στο replay και θα καταλάβουμε αν ο Τσουλάκος ήταν offside ή όχι και αν ο διαιτητής από την Κόρινθο δεν θέλει να μοιάσει του σελίμου. Γίνεται η παλιά για τον Γιάννη, τον Καλογερόπουλο, ο οποίος εδώ ζητάει κάτι εκεί, κάποιο πέναλτι, κάτι ζητάει σε μαρκάρισμα του αμυντικού της Βάρδας, ο οποίος είναι τραυματίας και είναι στο έδαφος. Δεν νομίζω να υπήρχε πέναλτι, έτσι. Δεν νομίζω, αλλά καλό κακού, ας το έχουμε. Κρατάει την μπάλα στο Καμινιώτη. Καμινιώτης, πολύ ωραίο Καμινιώτης. Βγάζει τη σέντρα. Να το γκολ, όχι. Επιμένει Καλαμάτα Τσεμπερίδης. Τσεμπερίδης, σουτάρι. Γκολ, όχι. Μπλοκάρει ο τροματοφύλακας. Δεν είναι δυνατόν. Μπλοκάρει ο πορτιέρο της Βάρδας. Στο 46 να τελείωνε εδώ με ένα 2-0 το πρώτο ημίχρονο. Ό,τι καλύτερο για την Καλαμάτα. Δεν πειράζει. 1-0 τέλος πρώτου ημιχρόνου. Μαύρη Θύελλα. ΠΑΟ Βάρδας 1-0. Πολύ καλύτερη Καλαμάτα, άξιζε περισσότερα γκολ. Λάθος εδώ στην άμυνα, για να δούμε εδώ τη Βάρδα. Γίνεται εδώ μια φάση, ευτυχώς για την Καλαμάτα. Δεν βρίσκει την μπάλα ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ Βάρδας μετά από ένα τσαφ στην άμυνα της Μαύρης Θύελλας. Ευτυχώς, δόξα σε ο Θεός. Παλιά, η μπάλα μένει για τους φιλοξενούμενους. Γυρνά το γέμισμα ξανά, κάποιος να τη διώξει τέλος πάντων. Να βγει κάποιος την μπάλα. Κεφαλιά, out. Out, μεγάλη στιγμή για τη Βάρδα. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 54. Να απειλήσει και να κάνει το 1-1. Πρέπει να ξυπνήσει η άμυνα της Καλαμάτας, γιατί το 1-1 θα είναι η καταστροφή. Να το δω, γουέρε. Νάτος, όχι, δεν είναι δυνατόν. Αποκρούει ο τροματοφύλακας της Βάρδας και κρατάει το 1-0 στη μεγαλοπρεπή αυτή προσπάθεια του Καλαματιανού Πελέ στο 55. Μένει το 1-0. Εδώ βλέπουμε τον Καμινιώτη, ο οποίος αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι και στη θέση του μπαίνει ο Ζαχαρόπουλος,
ο Μιχάλης, ο Καμινιώτης στη φάση την προηγούμενη αποχωρεί καθώς τραυματίστηκε και έχει τοποθετηθεί μάλιστα και επίδεσμος στο χέρι του. Να το σογουερέ, να το σογουερέ, δεν είναι offside, δεν είναι γουερέ. Goal! Γουερέ, 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 2-0, γουερέ, γουερέ, 2-0, ο Καλαμάτιανος Πελέ, Πολ Γουερέ, γράφει το 2-0 στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. Μαύρη θύελα, μαύρη θύελα, βάρδα, 2-0 με γκολάρα του Πολ Γουερέ, του Καλαματιανού Πελέ, του παιχταρά, του μοναδικού, του ανεπανάληπτου, του μαγικού Αφρικανού παιχταρά, με το ωραίο, με το ωραίο το λευκό μαλλί, κάνει τη μαύρη θύελα ακόμα πιο κατάμαυρη. 2-0 η μαύρη θύελα με γκολάρα του Πολ Γουερέ. Βλέπουμε εδώ τον μπάτερ. Τον μπάτερ ο οποίος είναι μαύρη θύελα και αυτός. Εδώ αγωνιά πανηγυρίζει για την Καλαμάτα. Έχει και μαύρη θύελα τον πάτερ, το δικό της παπά, τον μελανόλευκο παπά. Δεν ξέρουμε το όνομα, τώρα θα το μάθουμε, που τα βάζει και με τον βάγκο της βάρδας. Φοβερό στιγμιότυπο, θα τρελαθώ. Ο πάτερ της μαύρης θύελας, ο μελανόλευκος πάτερ, ο πάτερ Καλαμάτα τα βάζει με τον προπονητή της βάρδας. Το είδαμε και αυτό. Για να πάμε τώρα όμως στο μάτς. Γουερέ, out. Να το σου Πολ, να το σου Γουερέ ξανά. Να ο Γουερέ, θα περάσει ο Γουερέ. Out. Πέναλτι, πέναλτι. Πέναλτι ο Γουερέ. Πέναλτι, πέναλτι. Ναι, ναι, το πήρε ο μάγος ο Γουερέ με μια ζογκλερική κίνηση. Να το σου Ροκάντο, να το σου Βραζιλιάνος, έλα γόρι μου, βάλει το πέναλτι. Έλα να φανείς λίγο. Γκο! Όχι, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, ο Ροκάντο βρήκε το δοκάρι. Τι Βραζιλιάνος είσαι αν δεν βάζεις ούτε το πέναλτι. Τι Βραζιλιάνος είσαι εσύ. Ροκάντο, τι Βραζιλιάνος είσαι που δεν βάζεις πέναλτι. Θα σε βλέπει ο Πελέ και θα τρελαίνεται. Θα σε βλέπει ο Ζήκο και θα ρωσταίνει. Άρε Ροκάντο, Βραζιλιάνε μαϊμού. Να το ο Γουερέ εδώ, κοιτάξτε τι κάνει ο Γουερέ. Θα τους περάσει όλους, δεν υπάρχει αντίπαλος για τον Γουερέ. Να το ο Γουερέ για το 3-0. Γκο! Όχι, 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 όχι. Όχι, 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 όχι. Όχι, ο Πελέ δεν έκανε το 3-0 ο Καλαματιανός Πελέ. Γουερέ, Γουερέ. Φαινόμενο, ποδοσφαιρικό φαινόμενο για όλη την Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Τέλος του αγώνα, τέλος του αγώνα, δίκαιη μαύρη θύελα, πανεύκολα. 2-0 το Πάο Βάρδας, μπορούσε να είναι και 3 και 4-0, έχασε και πέναντι ο Βραζιλιάνος. Η Καλαμάτα με σκόρερ φυσικά τον Τζουλάκο και τον Γουερέ και με ένα πέναντι που έχασε ο Ροκάντο, θα μπορούσε να κάνει ακόμα μεγαλύτερες ζημιές.